Σε ένα σκεύος βάζουμε το μισό κοσκινισμένο αλεύρι. Προσθέτουμε το μπέικιν. Στο χυμό πορτοκαλιού βάζουμε τη σόδα και ανακατεύουμε να αφρίσει. Το ρίχνουμε στο αλεύρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Το σπορέλαιο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε τη ζάχαρη. Αρωματίζουμε με γαρίφαλο, κανέλα, κονιάκ. Ξύσμα πορτοκαλιού. Και προαιρετικά βανίλιες. Πλάθουμε και προσέχουμε να μην είναι πολύ μεγάλα τα μελομακάρονά μας. Τρυπάμε με πιρούνι για να δώσουμε σχήμα. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά. Βάζουμε το νερό να βράσει μαζί με τη ζάχαρη για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το μέλι και βράζουμε για 1-2 λεπτά ακόμη. Στο καυτό σιρόπι βάζουμε τα κρύα μελομακάρονα. Τα αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά και τα βάζουμε σε ταψί. Ρίχνουμε λίγο σιρόπι και πασπαλίζουμε με καρύδι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! Αναμειγνύουμε το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου με την άχνη. Προσθέτουμε το αυγό. Την βανίλια, σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μία σφιχτή ζύμη. Στο καπάκι από τον λεμονοστίφτη βάζουμε μεμβράνη και απλώνουμε ένα κομματάκι ζύμης. Βάζουμε το λουκούμι, κλείνουμε και σκεπάζουμε με ένα κομμάτι ζύμης.
Προσέχουμε ο κουραμπιές να μην είναι πολύ μεγάλος. Ξεφορμάρουμε και τα βάζουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε για 5 λεπτά στους 230 βαθμούς Κελσίου και μετά στους 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Μπορούμε να το σερβίρουμε με άχνη ή σοκολάτα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! Βάζουμε το νερό και την ζάχαρη να βράσουν. Όταν πάρουν θερμοκρασία προσθέτουμε το μέλι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Σε ένα σκεύος βάζουμε το αλεύρι. Στο νερό προσθέτουμε αλάτι, ζάχαρη, τις βανίλιες και ανακατεύουμε. Στο αλεύρι βάζουμε το νερό, το ούζο, το αυγό και δουλεύουμε να γίνει η ζύμη. Τη χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Σε λαδωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε με τα χέρια μας σε πολύ λεπτά φύλλα. Τα τηγανίζουμε σε μπρίκι με καυτό σπορέλαιο. Προσέχουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του λαδιού για να μην χυθεί. Όταν πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά τις γυρίζουμε από την άλλη. Όταν είναι έτοιμες, τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί και αφήνουμε να κρυώσουν. Τις μελώνουμε με κρύο σιρόπι. Και αφήνουμε να στραγγίξουν. Προαιρετικά σερβίρουμε με καρύδια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε να αφρατέψουν. Ενσωματώνουμε τη μαργαρίνη που είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
Προσθέτουμε το γιαούρτι, τις βανίλιες, το μισό αλεύρι, το μπέικιν, ξύσμα πορτοκαλιού, το κονιάκ, τα θρηματισμένα καρύδια και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού, το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Βάζουμε το φλουρί και μοιράζουμε το μείγμα σε δύο βουτυρωμένες φόρμες των 26 εκατοστών. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου και δοκιμάζουμε με ένα ξυλάκι από σουβλάκι να δούμε αν είναι έτοιμες. Στολίζουμε με άχνη και ό,τι χριστουγεννιάτικο σχέδιο θέλουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά!